Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο διαγωνιστικό μέρος του Γράφειου Αρχείου έκτου Διεθνές Φωτογραφικού Φεστιβάλ. Η σημερινή ημέρα είναι σπουδαία, καθώς 7 φωτογραφίες θα διαγωνιστούν σε διαφορετικά είδη μουσικής. Το πρώτο μέρος του διαγωνισμού θα ξεκινήσει με 2 φωτογραφίες που θα διαγωνιστούν στην πρώτη κατηγορία, οι 3 φωτογραφίες, και το απόγευμα στις 4.30 θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού με τη συμμετοχή 5 φωτογραφιών στις κατηγορίες Παιδικές Φωτογραφίες, Ομοίων Φωνών, Φωτογραφίες Δωματίου και Θρησκευτικής Μουσικής. Εμείς στην Αρχείο θεωρούμε πολύ σημαντική τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός είναι μια διαδικασία έκθεσης της προσπάθειας της φωτογραφίας με την αναζήτηση της μορφολόγησής της κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες που μπορεί να παράξουν οι διοργανωτές. Γι' αυτό το λόγο, σας παρακαλούμε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη ατμόσφαιρα, ώστε να μην καταραχθεί ούτε κατ' ελάχιστο η απόδοση των διαγωνιζομένων φωτογραφιών. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος κάθε φωτογραφία, θα πρέπει να προσέξετε να είστε παιδευοποιημένοι στις συσκευές και της διαφωνίας, να μην χειροκροτείτε ανάμεσα στην εκτέλεση των μουσικών κειμένων, παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε φωτογραφία. Επίσης, απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος κάθε φωτογραφία να σηκώνεστε από τη θέση σας, διότι αυτό δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στον χώρο. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε φωτογραφία θα υπάρχει ένα μικρό διάλειμμα διάρκειας 10 λεπτών, όπου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κατά το δοκού. Καλό τον κύριο Αντωνιάδη, καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, να έρθει στο βήμα. Το Σεπτέμβριο του 1993
ο κύριος Αναστάσιος Χαμομήλης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα ανώτερα θεωρητικά, το πιάνο στο Εθνικό Δίο και η μουσικολογία στο Εθνικό και Παπαδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και τη Διεύθυνση Χοροπίας και Ορχήστρας στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης, κάνει τα πρώτα του βήματα ως βοηθός μαέστρου στην Χοροπία Αθηνών και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων και το 2002 αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή της Χοροπίας. Από το 2003 έως το 2006 διορίζεται ως αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Ζωγράφου και το 2008 αναλαμβάνει τη θέση του μαέστρου δίπλα στον διακεκριμένο αρχιμουσικό Πλατινίδα Σπινάζη στην Ελληνική Ορχήστρα Νέων. Από το 2010 έως και σήμερα συνεργάζεται πρακτικά με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχει πραγματοποιήσει συναυλίες με τα πλαίσια και σύγχρονο κορυφατορίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Εθνική Λυρική Σκηνή, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, στο Φεστιβάλ Σεπτέμβριο Μουσικά στο Μιλάνο και το Τωρίνο και αλλού. Έχει συμπράξει ως μαέστρος με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΕ, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Ορχήστρα του Πατρών, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Ουμανίας, την Ορχήστρα Φιλαρμόνικα Μπρασόβου, την Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, την Ορχήστρα North Czech Philharmonic. Από τον Αύγουστο του 2016 έως το 2019 διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής των μουσικών συνόλων της ΕΕ. Ξεκινάμε το διαγωνιστικό μας φεστιβάλ. Στην πρώτη κατηγορία, μικρές χοροδίες, θα διαγωνιστεί η μικρή χοροδία Ιγυμίου Κάντων Ολύμπους. Η χοροδία Ιγυμίου Κάντων Ολύμπους. Ιδρύθηκε το 2012. Σκοπός της είναι η προώθηση και ανάπτυξη του χοροδιακού τραγουδιού καθώς και η γενικότερη μουσική καλλιέργεια. Αποτελείται από 30 τμήματα. Το προφητικό τμήμα, το τμήμα προετοιμασίας, το θετικό τμήμα, το μικρό τμήμα ενηλίκων και το μικρό φορητικό σύμβολο. Η μικρή χοροδία ενηλίκων ασχολείται με έργα ελληνικής μουσικής, αλλά και έργα ξένων συνθετών από την αναγέννηση μέχρι σήμερα. Από την ίδρυσή της διοργανώνει το ίδιο φεστιβάλ χοροδιών Λίγου Πίδηνα στο Λιβλού, με μεγάλη συμμετοχή χοροδιών από όλη την Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος χοροδιακών φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Έχει λάβει μέρος τα αφιερώματα η έντεχνη λαϊκή μουσική μέσα από το χοροδιακό τραγούδι, Σταύρος Αρφάκος, 100 χρόνια ελεύθερης Μακεδονίας, Καλωσόρισε σε έρωτα και 100 χρόνια από την ίδρυση της φοιτητικής εταιρείας και θαλασσογραφίες που παρουσιάστηκαν στο Αρχαίο Θέατρο του Δήμου, στην Βουλή των Ελλήνων, στην Αθήνα στον αρχαιολογικό χώρο της Μύρινας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Έχει συμπράξει με τον Γιώργο Πατζινάσιο και τον Χρήστο Πολόγιο. Μαέστρος της χοροδίας είναι ο Μιχαήλ Πιμφιλίδης. Θα διαγωνιστούν στα παρακάτω μουσικά έργα. Τέσσερις στρατηγοί. Συνθέτης Μάνος Κοτσιδάκης. Στιχουργός Βρέχτ. Μετάφραση Οδυσσέα Σελίδης. Χοροδιακή επεξεργασία Γιώργος Κουρκός. Blow, blow, the wind and wind. Συνθέτης Τζον Ρόφερ. Στιχουργός Βίλιαμ Σέξπιρ. Χοροδιακή επεξεργασία Τζον Ράντερ. Άγιος Κύριος Σαββαόθ, συνθέτης, είναι ένα θρησκευτικό κομμάτι. Στιχουργός από τη Θεία Λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσόστομου. Χοροδιακή επεξεργασία Θεόδωρος Παπακοσταντίνου. Τέσσερα θημερικά τραγούδια, παραδοσιακό. Χοροδιακή επεξεργασία Τάσος Παπάς. Διευθύνει ο Μιχαήλ Πιμφιλίδης. Thank you.
Thank you.
κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης χορωγίας της βραδιάς στο 7ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Musical. Τον Ιούλιο του 2017, στον 22ο Διεθνή Διαγωνισμό της Κριτικής Μουσικής Τρέβεζας, απέσπασε ακυρό μετάλλιο στην κατηγορία μικρών χορωδιών και επίσης ακυρό μετάλλιο στην κατηγορία free. Αριθμή 45 μέλη, τραγουδά ποικίλων, ελληνικού και διεθνές ρεπερτόριο διαφόρων εποχών. Η χορωγία από την ίδρυσή της διευθύνει η Ελεονόρα Καλιτζίδου. Σήμερα θα διαγωνιστούν στα εξής μουσικά έργα. Northern Lights, συνθέτης Όλα Γκέιλο. Ένα ρόταν, συνθέτης, είναι ένα Indonesian folk song. Sing Hallelujah, Clap Your Hands, συνθέτης Sally Albert. Αθήνα, συνθέτης David Page, Jeff Porcaro. Διευθύνει η Ελεονόρα Καλιτζίδου.
Sports πρόγραμμα υποδεχόμαστε την πρώτη χοροδία η οποία θα διαγωνιστεί στην τέταρτη χοροδία παιδικές χοροδίες και είναι η παιδική χοροδία του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης. Thank you.
Ιωνίων Φωνών και είναι το γυναικείο νεανικό τμήμα της χοροδίας Τρίπολης η Αμίτα. Η χοροδία Τρίπολης ιδρύθηκε ως μικρό τμήμα τον Μάρτιο του 1985 από ομάδα τριπολιτών Ελλήνης Πολυφωνικής Μουσικής με σκοπό την προαγωγή του χοροδιακού τραγουδιού αλλά και γενικότερα της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κίνησης της Τρίπολης και του ευρύτερου χώρου. Το καλλιτεχνικό σωματείο διατηρεί τα παρακάτω τμήματα. Νυχτής, Σαρακοντάμεταλλελή, Χοροδία Συνοπή, Νεανική Γυναικεία Χοροδία Λαμπίδα, Παιδική Εκοπιτακοταμελή Χοροδία Τσουκίτια και Προπαιδική με 80 μέλη Χοροδία Τσαφάρια. Το γυναικείο νεανικό τμήμα της Χοροδίας Τρίπολης Λαμπίδα έχει εμφανιστεί πολλές φορές στην Τρίπολη και έχει λάβει μέρος σε διάφορα φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Μιούζικα στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2014, στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Κρικαίων τον Δεκέμβρη του 2014, στο θεματικό πάρκο Μήλος των Ξωτικών, στο Διεθνές Φεστιβάλ Πρέβεζα στον Ιούλιο του 2016 και σε διοργανώσεις στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη, στην Πάτρα, εδώ στον Άφη και του Γαλλιού. Αποδεχόμενη την τιμητική πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου να συμμετέχει στο Φεστιβάλ Πελοποννήσου, απέδωσε ένα μεγάλο συνεδρό σε ειδική εκδήλωση μαζί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το Δεκέμβριο του 2014 και τον Μάρτιο του επόμενου χρόνου ερμήνευσε τραγούδια του Μάρτιου Κατσιδάκη σε αφιέρωμα στον ίδιο που οργάνωσε η Χοροδία Τρίπολης. Κορυφαία στιγμή στην αλληλεγγύη της πορεία αποτέλεσε η συμμετοχή της στη μουσική συνάντηση του Νίκη Θεοδωράκη στο Καλλιμάκινο Στάδιο στις 19 Ιουνίου του 2017 υπό τη διεύθυνση της Χοροδιακής Συμφωνικής Ενορχήστρωσης του Μαέστρου Παναγή Βαρβάτη, συμμορία της Μοναδικής Συμφωνικής Μαντολινάδας Ελλάδας. Μέχρι στιγμής έχει συμμετάσχει στα προσεκτικά φεστιβάλ της Χοροδίας Τρίπολης υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μακεδονίας και Κυφυρίας και στα φεστιβάλ αφιερώματα στην Τρίπολη τη Νίκο Γκάτσο, που αποτελούν πλέον πανελλήνιο θεσμόνια του Χοροδία Τρίπολης σε συνδιοργάνωση με τοπικούς φορείς. Θεσμόνια την Χοροδία Τρίπολης αποτελεί και η διοργάνωση του Folk Festival, το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, στο οποίο συμμετέχει κάθε χρόνο φυσικά και το γυναικείο νεανικό τμήμα του Αμίτα. Θα διαγωνιστούν στα μουσικά έργα Donna Nobles Pagen, σε πόδι Σαρωτόσταμο, συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, στιχουργός ο Νίκος Κάτσος, Rolling in the Deep, συνθέτης Adele Atkins, Dan Wilson, Ponce Abba, Traditional Zambian Folk. Διευθύνει η Ελένη Αλεξοπούλου. Κατά τη διάρκεια των τραγουδιών δεν χειροκροτούμε
Η νεανική κολοδία της Πολυφωνικής Κολοδίας Πάτρας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2010 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του οργανισμού με στόχο να καλύψει τις ανασυντήσεις χοροδών νεαρής ηλικίας και μετά την παιδική κολοδία. Απαρτίζεται από νέες 18 έως 26 ετών με ιδιαίτερη εμπειρία και πολιτικές ικανότητες. Πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο Διεθνές Συνέδριο Ιατρικής Χημίας που έγινε τον Απρίλιο του 2011 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τη διάρκεια της συναυλίας και στην συνεργασία με τον καταξιωμένο Έλληνα συμπέκτη Μιχουλέσσα και την ορχήστρα Μικτών Ενχόρδων του Μήνου Πατρέα, παρουσία του διάσημου ερευνητή και πραγματευμένου Νόμπελ Χημίας, καθηγητή James Watson. Έλαβε μέρος στον περιφερειακό διαγωνισμό νεολαίας που οργάνωσε η Συνοδική Επιτροπή Νεότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνεδριακό Κέντρο του ΔΕΗ Πάτρας, στην Ελευθεριακή Συναυλία των 25 Τρόνων του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Διεθνές Κέντρο Μεσογειακό Φεστιβάλ Νεανικών Κοροδιών που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου, συνεργάστηκε με τον συνθέτη Διονύση Σαββόπουλο και την ορχήστρα Μικτών Ενχόρδων του Δήμου Πατρέων, με τους οποίους και πραγματοποίησε νέες συναυλίες με κορύφωση και πραγματοποίηση των δύο τελευταίων στο Ιώδιο. Μετήχε στα χριστουγεννιάτικα κονσέρτα του οργανισμού από το 2012 στο Διεθνές Φεστιβάλ Μιούζικαλ που οργάνωσε στην αίθουσα θεατών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τοπική κοροδία χοραϊκής, στα φωτιστήρια 2014 στην Κερίδη της Κύνθου. Επίσης, σε δύο συναυλίες στην Κέρδη, ήταν προσκαλεσμένη της θερινής Ακαδημίας του Τμήματος Φυσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και της Χοροδίας Κερκίδας, βραβεύτηκε με χρυσό δίπλωμα στον πρώτο διεθνή διαγωνισμό χοροδιών στην Καλαμάτα, έλαβε μέρος σε συναυλία χοροδιών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε πολλές συναυλίες κοινωνικού και όχι μόνο χαρακτήρα στην Πάτρα, σε συναυλία του συμφέρει και πιανίστα Στέφανο Μπορκολή, αλλά και στα φεστιβάλ χοροδιών και Φυσιάς, Θεσσαλονίκης, Παλαιού Φαλήρου και Τρίπολης. Πρόσφατα βραβεύτηκε με ασημένιο μετάλλιο στο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας. Στο πιάνο παίζει η Μαρίνα Μιλωνά.
Γενετικού Σύμβολου Ολοκληρωτία Καλλιτεχνήματα. Η Γενετική Ολοκληρωτία Καλλιτεχνήματα ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 και αποτελείται από γυναίκες 18 ετών και άνω που καταρτίζονται στο πολυφωνικό χοροδιατό τραγούδι. Έχει έντονη καλλιτεχνική δράση συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδος. Το 2016 εκπροσώπησε την UNESCO στο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών Τίτσι Κύρια στο Πιτέστη της Ρουμανίας. Το 2017 έλαβε μέρος στον Διεθνή Διαγωνισμό Χοροδιών Grand of Nations European Choir Games Open Competition στη Ρήγα της Ιαπωνίας, κατακτώντας την τρίτη θέση στην κατηγορία της. Το 2018 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Διεθνή Διαγωνισμό Choral Festival and Competition Cloud of Verdi στη Βενετία της Ιταλίας, κατακτώντας το χάλκινο κατάλληλο στην κατηγορία της. Το Φεβρουάριο του 2019, στον δεύτερο Πανελλήνιο Διαγωνισμό, κατέκτησε το δεύτερο βραβείο Αγγλικών Μετάλλων Χοροδιών Δημήτρης Μικρόπουλος. Τον Ιούνιο του 2019, επιλέχθηκε από την Γενική Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Αστικών Περιφερειών, Οργανισμός του Ιταλικού Υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δραστηριοτήτων για την προώθηση της Ιταλικής Σύγχρονης Τέχνης στον κόσμο και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο project Open Red Line με την Παρίς, η κυρία Έλληνα Μελαντώνη. Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου τον Ιούλιο του 2019, στον Κατεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου, με τη συνδρομή της Κατολικής Επισκοπής Σύρου και του Φεστιβάλ Άνω, συνέγραψε την οργανίστα κυρία Βικτώνη Κατερίνα. Επίσης, την ίδια περίοδο συμμετείχε στο 15th Annual International Festival of the Aegean, συμπράττοντας με την Pan-European Philharmonia of Warsaw με τη συμμετοχή χοροδιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και μαέστρο τον κύριο Πίτερ Τιγορίς. Συνεργάζεται με συμφωνικές ορχήστρες όπως την Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα Πατρικίδου υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδων και άλλες. Έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Καλλιμάκωνα Παναθηναϊκό Στάδιο, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, Συνεδριακό Κέντρο Μελίνα Μπεμπούρη, Ζάχαρο Μέγαρο της ΕΡΤ. Σήμερα θα διαγωνιστούν στα παρακάτω μουσικά έργα. This Little Baby, Britain, Ήμνος της Μεσογείου, Μίκης Θεοδωράκης, Επεξεργασία, Βασίλης Δημήτρης. Κάκτος Φίλι, Ιντερ Ήλιοντερ, παραδοσιακό Μαγαρίνης. Γιάννη Μοτομαντήλισσου, παραδοσιακό Ιππείρου, Επεξεργασία Παπαγιανόπουλος. Στο πιάνο, η Χρυσάνθη Νικολοπούλου. Thank you.
Εκτός από το παραδοσιακό, έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο μεγαλύτερο μουσικό σύνολο του Οδείου, όπου ο σπουδαστής δεν χρησιμοποιεί το όργανο αντικείμενό του και συμμετέχει σε μια μουσική διαδικασία ειδικής ισόρρησης με όλους τους συγχωρητούς του. Η χοροδία αποτελείται κυρίως από σπουδαστές του Οδείου, αλλά μπορεί επίσης να συμμετέχει και όποιος αγαπά τη χοροδιακή μουσική και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. Ο μέσος όρος ηλικίας των χοροδών είναι 25 ετών. Η τετράφωνη χοροδία του Οδείου Μουσική Πράξη έχει κερδίσει πρώτο βραβείο για αριστείο στον διαγωνισμό της ΜΟΝ το 2017 και έχει επιλεγεί δύο φορές από την Ένωση Ελλήνων Μουσουλμών για την ερμηνεία έργων σύγχρονων Ελλήνων συγκριτών. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο κ. Νίκος Παναγιωτάκης. Σήμερα θα ερμηνεύσουμε τα εξής έργα. Άδα Βέρου Κόρπους, William Bird. Λούξα Ορούπε, Έρικ Μίτκερ. Πόβο Σόμες, Παύλο Καζάη. Έκο Φιλβίνετ, Κιν Αστέρα. Διευθύνει ο Δημήτρης Κοσκινάς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.